Είχαμε 2 χρόνια καθυστερήσει να κάνουμε το συνέδριο λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Τελικά αυτό επετεύχθη, έγινε προχθές. Υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή, αν και το μπουρίνι, το ξαφνικό μπουρίνι μας χάλασε λίγο τα σχέδια, γιατί κάποιοι κτηνοτρόφοι, κάποιοι που είχαν ζωοτροφές έξω στην ύπαιθρο προσπαθούσαν να τα σκεπάσουν για να μην τα πιάσει βροχή. Σωστά. Και άλλοι καθυστέρησαν και μερικοί δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην αίθουσα συσκέψεων εκεί στο Μουσείο Βιομηχανικής Αλαιουργίας. Παρόλα αυτά ήταν ένα καλό συνέδριο μετά από αυτά τα 2 τα χρόνια. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων. Οι τοποθετήσεις που έγιναν από τους συνέδρους ήταν πολύ καλές και σωστή κατεύθυνση. Βάλαμε το θέμα της ανασύστασης του αγροτικού κινήματος, το οποίο λόγω της πανδημίας υπήρχε ένα μούδιασμα. Φυσικά, να ενεργοποιηθούν οι αγροτικοί σύλλογοι, να τους προσφέρουμε τη μέγιστη βοήθεια, να ξεκινήσουμε περιοδίες στα χωριά τώρα που ανοίγουν και τα μέτρα προστασίας, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους για τα προβλήματα και για τα αιτήματα που βάζουμε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, να συζητηθούν τα αιτήματα αυτά και γιατί πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Είχαμε καιρό να ανταμώσουμε, είχαμε καιρό να γίνει διαπάλη απόψεων, να συζητηθούν πράγματα. Είμαι αισιόδοξος, γιατί όλοι από τις τοποθετήσεις τους φάνηκε ότι έχουν διάθεση, έχουν όρεξη και έχουν αυτή την αγωνιστικότητα που μας έλειπε και πρέπει να την ανακτήσουμε. Αυτό το μούδιασμα των 2 χρονών πρέπει να το πετάξουμε από την πλάτη μας, να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, να δείξουμε μαζική συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση, είτε είναι παράσταση διαμαρτυρίας, είτε είναι κινητοποίηση, γιατί τα προβλήματά μας παραμένουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι, η κοινή διαπίστωση ήταν αυτή. Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Η ακρίβεια ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη. Οι ζωοτροφές και όλα τα εφόδια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα ξεκίνησαν από το Σεπτέμβρη να ανεβαίνουν. Ο πόλεμος ήρθε να επιδεινώσει την κατάσταση. Σήμερα το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο. Δεν μπορεί να καλύψει την όποια τιμή είχαμε πετύχει να πάρουμε και στο γάλα και στο λάδι η παραγωγή. Μας έχει πνίξει το κόστος της παραγωγής. Αν δεν πάρθουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και όχι τώρα 6 ευρώ μείωση του ΦΠΑ από τη στιγμή που έχουν πάει 30 και 40 και 50% πάνω μέχρι και 100% τα φυτοφάρμακα. Με 6 και 4 ευρώ μείωση του ΦΠΑ δεν είναι ψίχουλα όπως τα ονομάζουμε εμείς. Αυτά δεν είναι μέτρα, είναι ασπιρίνες. Θέλουμε ουσιαστική στήριξη. Θέλουμε επιδότηση για νέα των ζωοτροφών. Θέλουμε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να βάλουμε να μετακινήσουμε τα αγροτικά μας, να πάμε στο χωράφι, να πάμε στα κοπάδια μας. Στη συνέλευση συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να κάνετε πρόταση στους αλλιευτικούς συλλόγους του νησιού να πλαισιώσουν την Ομοσπονδία, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το είχαμε από καιρό στο νου. Σας είπα, η πανδημία μας πήγε σε πολλά πράγματα πίσω. Ναι. Δεν μπορεί οι αλλιευτικοί σύλλογοι, οι αλλιείς, τις παράκτες και οι βιλτζότρατα είναι αγρότες. Είναι υπάγοντες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους. Μπορούμε να με διαλογική συζήτηση να τα βάλουμε κάτω, να εντάξουμε η Ομοσπονδία να συσπυρώσει και αυτούς τους συλλόγους κοντά της, να δούμε τα προβλήματα, τα επιμέρους, τα γενικότερα και να τα εντάξουμε στο γενικό πλαίσιο αιτημάτων που βάζει το οργανωμένο κίνημα και να βαλέψουμε όλοι μαζί. Γιατί ξέρω και αυτοί διαμαρτύρονται και αυτοί έχουν κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας και αυτοί έχουν προβλήματα μεγάλα. Σωστά. Όσον αφορά το νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Το ευχάριστο. Καταρχήν να σας πω ότι ψηφίστηκε στο συνέδριο από όλους ομόφωνα να γίνει από 5 μελές 7 μελές. Να το μεγαλώσουμε το ΔΣ για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερη αυτή στον κόσμο. Να μπορούμε να μοιραστούμε περισσότεροι άνθρωποι τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Αυτό είναι ευχάριστο και ευχάριστο είναι το ότι ψηφίστηκαν και εκλέγηκαν 2 νέοι άνθρωποι, 2 νέα παιδιά στο ΔΣ. Ένας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμότητας και άλλος πρόεδρος του Συλλόγου Καλονής. Είναι 30-35 άριδες. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Θα συγκροτηθούμε σε σώμα μέσα στη βδομάδα να μοιράσουμε τις αρμοδιότητες. Και από εκεί και πέρα ψηφίσαμε και κάτι άλλο. Πήραμε και μια άλλη απόφαση
υπογράψανε ψήφισμα που υπάρχει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για την αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Mm-hmm. Έχουν πάει στα ύψη, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε, δεν μπορούμε να πάμε για κάποιες δουλειές στην Αθήνα. Μέσα σε όλη την ακρίβεια, αν και αυτά να ανέβουν, έχουν πάρει 40% πάνω.